Eso, lo primero que te quiero es Nicolás Maynós, para Carlos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ελληνική κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη. Εγγυάται τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες στους βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως στην παιδεία με τη διεύρυνση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των τμήματων ένταξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων προσωπικού και των διορισμών για πρώτη φορά εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, με την ενίσχυση της προσβασιμότητας των σχολικών κτηρίων, με την κάλυψη για πρώτη φορά μαθητών που χρήζουν παράλληλη στήριξη. Στην κοινωνική πολιτική, με την ψήφιση του νόμου υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται πλέον ως ισότιμη με την ελληνική, και την ελληνική και την ελληνική γραφή Braille να αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών, με τη δράση δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών, για την αυτόνομη πρόσβαση των αμαία στη θάλασσα, με την καθιέρωση του 15% των προσλήψεων στο δημόσιο να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους, με τη δημιουργία σημείων αναφοράς σε κάθε δήμο και περιφέρεια της χώρας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης του ΟΗΕ, μέτρα κοινωνικής φροντίδας με τον νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία, με στόχο να μην μένει κανένα παιδί στα ιδρύματα, με το πιλωτικό πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία και μεταστέγασης σε δομές φιλοξενίας, με τον ηλεκτρονικό γενικό εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία για την ένταξη ευάλωτων ειδικών ομάδων στην αγορά εργασίας, με στέγες υποστηριζόμενες διαβίσεις, τις κατασκηνώσεις για όλους, την ισότιμη πρόσβαση στον ΑΜΕΑ, στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Ακόμη έγιναν προσπάθειες από την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια, όσο διαρκούσε το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, να μην κοπεί ούτε 1 ευρώ από τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία. Το ποσό που καταβάλλεται ως προνοιακή παροχή στα άτομα αυτά δεν φορολογείται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο. Ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Dankeschön.